σε κατάθεση μήνυσης για το έλλειμμα στην εισαγγελία πρωτοδικών κατά γνώση. Εδώ τονίζω ότι η μήνυση ήταν κατά γνώση. Εμείς δεν ονομάσαμε κανέναν που εμείς πιστεύουμε ότι συμμετείχε σε αυτό το έλλειμμα. Χωρίς δηλαδή να κατονομάσουμε κανέναν. Δηλαδή τον κύριο Νανούλη δεν τον κατανομάσαμε. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις στον ταμεία του οργανισμού και στους προέδρους των νομικών προσώπων, ένας εκ των οποίων ήταν ο κύριος Νανούλης. Το ξαναλέω, ότι εμείς δεν ονομάσαμε τον κύριο Νανούλη στην μήνυσή μας. Εμείς κάναμε κατά γνώση το ονομασμένο. Είναι ονομασμένο από τον εισαγγελέα. Μετά την πάροδο 6 ετών και ύστερα από διαρκείς αναβολές, έπαυσε η ποινική δίωξη για κάποιους εκ των κατηγορουμένων για τυπικούς λόγους, όπως ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων χωρίς να κρυφθούν στην ουσία αν είναι ένοχη ή όχι. Αυτό γιατί συνέβη. Όταν καταθέσαμε εμείς τη μήνυση, ο νόμος πάνω από τις 30.000 το πήγαινε στο κακούργημα. Το κακούργημα έχει χρόνο εκδίκασης περίπου 20 χρόνια. Το πλημέλημα έχει 5 χρόνια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποίησε το ποσό που είναι σε κακούργημα με πλημέλημα και το πήγε στις 120.000. Άρα το κακούργημα ήταν άνω των 120.000. Γίνεται κατανοητό ότι οι 112 πήγαν στο πλημέλημα. Γι' αυτό τον λόγο έπαψε η ποινική του δίωξη για κακούργημα. Αφού έπαψε για κακούργημα, με το πλημέλημα παρέλθει ο πρόεδρος και γι' αυτό έδειξε. Η δικηγόρος που εκπροσωπούσε το Δήμο θεώρησε ότι δεν πρέπει να κάνει αίτηση έκκλησης και λόγω παραγραφής ως πλημέλημα με αποτέλεσμα να πάψει για τυπικούς λόγους η ποινική δίωξη του κ. Νανούλη. Η νομική υπηρεσία, αυτό που λέω είναι σημαντικό, δικαιολόγησε το γεγονός ότι δεν έκανε αίτηση έκκλησης λέγοντας ότι έτσι το έκρινε από νομική πλευρά και ότι ο Δήμος σε κάθε περίπτωση μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματα του ελλείμματος με τον καταλογισμό όπως και αμέσως εμείς κάνουμε. Σε ερώτηση του κυρίου Νανούλη προς το πρόσωπό μου στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ότι δεν έγινε η αίτηση έγκλησης από τον δικηγόρο, τον παρέκλειψε στην νομική υπηρεσία του Δήμου. Η δικηγόρος παραβρέθηκε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι ουδέποτε δέχτηκε κάποια παρέμβαση από τον Δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο αναφορικά με το χειρισμό της υπόθεσης και ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες που αυτή νομίζει νομικά ότι πρέπει να ενεργήσει. Και μετά τα δικαιονομικά δεδομένα κατά την κρίση της και στα πλαίσια της εντολής που είχε να υποστηρίξει την κατηγορία. Στις επόμενες ερωτήσεις μου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία τη δικηγόρο, ρώτησα τουλάχιστον 4 φορές τη δικηγόρο εάν είχε πάρει κάποια εντολή από μένα ή από τον κύριο Χατζούλη για να μην γίνει η αίτηση της συνέχισης της δίκης και απάντησε κατηγορηματικά ότι ποτέ δεν πήρε αυτή την εντολή. Άρα εμείς ούτε ονομάσαμε τον κατηγορούμενο, ούτε δώσαμε κάποια εντολή για να μην συνεχίσει η υπόθεση όπως αναφέρει ο κ. Φανανούλης.